βρισκόμαστε επί της κήτης του ποταμού Σμήνου, του ιστορικού ποταμού Σμήνου. Είμαστε λίγα μέτρα από το γεφύρι της Στάρας, στην περιοχή που ονομάζεται Στάρα. Το γεφύρι αυτό, όπως το βλέπετε, πετρόκτιστο, τρίτοξο, καλέσθητο, ανθεκτικό, είναι το γεφύρι της που συνέδε τα χωριά της Πέρα Ρίζας και της Δόθα Ρίζας του ποταμού Σμήνου. Είναι το ποτάμι συγκοινωνίας, διέλευσης. Από εδώ έχει χαρακτηριστικά να φέρω μόνο ότι έχει περάσει ο Ιμπραήμ στην πορεία του προς τον Πολιάραβο, όπου έγινε η μάχη του Πολιάραβου, στην οποία μετά από δύο χρόνια λαϊλασιών κατανικήθηκε και απεχώρησε και σώθηκε όλος ο αγώνας του 21 για την ελευθερία. Εδώ βέβαια θα αναφέρω ότι δημιουργούσε, στο Βυρό που δημιουργούσε η ορμητική ροή των υδάτων, κάτω από το κεφέρι δημιουργούσε έναν Βυρό βάθος 3 περίπου μέτρων, στον οποίο όλοι εδώ οι νεαροί των Πέριξο χωριών μαθαίνανε, κάνανε τα πρώτα σμπάνια και μαθαίνανε να κολυμπάνε. Εδώ τα καλοκαίρια εκείνα ήταν καθημερινά 20-30 νεαροί και τα καλοκαίρια στο ζεστό καιρό δροσιζόντουσαν και αναπτύσσαν την κοινωνικότητά τους. Ξέρεις πότε χτίστηκε αυτό, Αριστίδη? Αυτό το γεφύρι κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες, γιατί είναι παλιό γεφύρι βέβαια. Όμως οι ενδείξεις είναι ότι είναι τουλάχιστον 400-500 χρόνο γεφύρι. Βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι αν δεν είναι το ίδιο, οπωσδήποτε στη θέση αυτή ή κάποια κοντινή θέση θα υπήρχε γεφύρι από τα αρχαία χρόνια, διότι η περιοχή αυτή είναι περιοχή συνδεδεμένη με τον αγωγό που οδηγούσε το νερό του Σμήνου στο αρχαίο Γίδιο την εποχή της ακμής του. Για πες μου τώρα για το κτίσμα δίπλα, τι είναι αυτό? Δεξιά, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα μονοκάμαρο κτίσμα πετρόχτιστο, το οποίο είναι, όπως δείχνει, είναι οθωμανικής κατασκευής και έχει όλα τα στοιχεία. Αν πάμε κοντά και το δούμε από κοντά, θα δούμε ότι έχει μέσα και ντουφεκότρυπες, αλλά και τρύπες, ειδικές σχισμές, για να περνάει και τα γάνη. Αυτό βέβαια είναι φανερό ότι θέλει άμεση επέμβαση συντήρησης και προστασίας για να μην καταστραφεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε, αφού είπαμε για αυτά, πρέπει να μην παραλείψουμε να πούμε ότι ο Σμήνος είναι το φυσικό όριο, είναι το σύνορο της ελεύθερης Μάνης και της τουρκοκαρδούμενης Λακεδαίμονας και Ελλάδας πλέον. Εδώ αυτό το ποτάμι είναι το σύνορο της Μάνης, της ελεύθερης και της τουρκοκαρδούμενης περιοχής. Λοιπόν, νομίζω, βέβαια εδώ δεν μπορούμε να πάρει κάμερα, γιατί δίπλα από τη μία πλευρά λοιπόν του γεφαριού ήταν αυτό το φυλάκιο που βλέπουμε, και από την άλλη, από εδώ, είναι ο Μήλος του Γράφου. Ο ιστορικός Μήλος του Γράφου, ο οποίος και αυτός λειτουργούσε ως φυλάκιο για την παρεμπόδιση διέλευσης των Τούρκων και των Τουρκολβανών στην ελεύθερη ζώνη της Μάνης. Ναι, βλέπω όμως ότι έχει πάθει αρκετές ζημιές στο γεφύρι. Το γεφύρι, ενώ επί αιώνες έμενε αγέροχο και άθαρτο, φέτος στην κατεβασία που έγινε στη 1-2 Δεκεμβρίου του 2013, προφανώς από παρεμπόδιση της ροής των υδάτων από κορμούς και κλαδιά δέντρων που παρέσυρε η μεγάλη νεροποντή, πραγματικά έγινε μια νεροποντή τότε, ήταν η εποχή ακριβώς που πλημμύρισε το Άργο στην ίδια μέρα. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μεγάλη κατεβασία, φράξανε από ό,τι φαίνεται τα στενώματα του Σμήνου, δημιούργησε μεγάλη κατεβασιά, ανέβηκε το νερό πάνω από το γεφύρι, να καταλάβετε. Ήδη έχουμε πρόσφατες καταστροφές του προστατευτικού τυχείου επί της διαδρομής του γεφυριού
και θέλει άμεση προστασία. Το γεφύρι αυτό είναι ο Παρθενώνας για την περιοχή μας, είναι σηματοδοτεί τον πολιτισμό της έξω προσιλιακής μάνης. Εδώ αυτή η περιοχή είναι η έξω μάνη και αυτό το γεφύρι σηματοδοτεί μαζί με όλα τα παρεπόμενα και τα παρόχθια σημαντικά στοιχεία που έχει ο Σμήνος, σηματοδοτεί και την πολιτιστική του κληρονομιά.